Θα ήθελα αυτό το βίντεο συγκεκριμένα, πρώτα απ' όλα όπως έκανα και στο προηγούμενο βίντεο σχετικά που μιλούσα για τους Γάλλους Mutilation και προς το τέλος το αφιέρωσα στη μνήμη του Βασίλη Καρά. Ας είναι λοιπόν συγχωρεμένος εκεί που πάει και όντως για μένα ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές, αγαπημένους, θα έλεγα τα πιο αγαπημένους τραγουδιστές του ελληνικού ρεπερτορίου, στο οποίο δεν είμαι τόσο μέσα. Γενικά στην ελληνική μουσική. Αλλά πραγματικά και καταλαβαίνω τον κόσμο που αγαπάει τη μουσική του Βασίλη Καρά, όπως εμείς αγαπάμε τη μουσική, την metal, σε όλες τις εκδόσεις, σε όλες τις μορφές. Παρεμπιπτόντως λοιπόν, εδώ πέρα θα ήθελα να κάνω έτσι μια απλή αναφορά σε κάποια αγαπημένα μου heavy metal, παύλα, power metal, θα έλεγα, albums. Ιδιαίτερα τα περισσότερα είναι της παλιάς σκοπής, κάποια της δεκαετίας του 80, αν και κάποια είναι και λίγο και πιο καινούργια, αλλά εντελώς, τα πιο καινούργια είναι εντελώς άγνωστα στον περισσότερο κόσμο. Για να δούμε. Ξεκινάω πρώτα απ' όλα με κάποια κομμάτια, με κάποια albums τα οποία δεν είναι άγνωστα, είναι γνωστά μέσα στους οπαδούς του κλασικού heavy ή στους οπαδούς του κλασικού power. Για να δούμε λοιπόν κάποιες προτάσεις. Έχουμε εδώ πέρα φυσικά ένα από τα καλύτερα albums των συγκεκριμένων Βρετανών, New Waves of British Heavy Metal, Cloven Hoof. Βέβαια αυτή δεν ήταν τόσο, αν και προέρχονται από τη φουρνιά του New Wave of British Heavy Metal. Αυτό βγήκε το 1984, το Dominator. Είχανε και λίγο πιο, θα έλεγα, αμερικανό heavy powers υφή στον ήχο τους, άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι, ας πούμε, το κλασικό new wave of British heavy metal, εκτός της καταγωγής τους που είναι από Βρετανία. Πάρα μα πάρα πολύ καλό άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάμε παρακάτω. Τώρα ένα άλμπουμ το οποίο το λατρεύω ιδιαίτερα και μιλάω για τους Βέλγους Ostrogoth. Με το καταπληκτικό τους αυτό άλμπουμ που ακούει στο όνομα Ecstasy and Danger. Έχει εδώ πέρα και το EP του στο Full Moon's Eyes. Πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ των Βέλγων Ostrogoth. Τώρα μια δουλειά η οποία είναι σχετικά πιο καινούρια και εντελώς άγνωστη. Μιλάω για ένα συγκρότημα το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι Αμερικάνοι, αν δεν κάνω λάθος. Λέγονται Windwraith. Ναι, Windwraith κάπως έτσι. Λοιπόν, με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Κάποτε τους ανέφερα αυτούς. Το συγκεκριμένο άλμπουμ που ακούει στο όνομα Minions of Metal, νομίζω ότι κυκλοφόρησα μόνο δύο δουλειές, αν δεν κάνω λάθος. Σχετικά από τα καινούργια συγκροτήματα, και παίζουν ένα είδος, ας πούμε, heavy power metal με κάποιες epic metal προεκτάσεις. Πάρα πολύ καλή, με ένα πάρα πολύ καλό επίσης τραγουδιστή. Θα τους έλεγα new wave of traditional heavy metal. Ψάξτε τους. Και τώρα να συνεχίσω με τους δικούς μας Έλληνες Rust, που κυκλοφόρησαν ένα και μόνο άλμπουμ το 1990 ή το 1991, θυμάμαι. Το λεγόμενο Shoot Them Higher, το έχω λιώσει αυτό το άλμπουμ. Πάρα πολύ καλό κλασικό heavy metal, ελληνικό heavy metal της αρχής της δεκαετίας του 90. Κρίμα που έμειναν εντελώς άγνωστοι εκτός της Ελλάδας. Τώρα, ακόμα ένα άλμπουμ το οποίο θα το θεωρούσαμε New Wave of British Heavy Metal από πλευράς καταγωγής και εποχής. Αν και αυτοί επίσης έχουν τον δικό τους ήχο, μιλάω για τους Βρετανούς Tyrant με το άλμπουμ τους, και αυτό έχει βγει την δική μας No Remorse, Hold Back the Lightning, το οποίο βασικά έχει μέσα και κάποια, έχει κάποιο demo μέσα επίσης, κομμάτι από demo. Πάρα πολύ καλή, και δεν πρέπει να τους μπερδεύουμε με τους Αμερικάνους επίσης πολύ καλούς heavy metalers με κάποιο doom στοιχεία Tyrant. Υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα κάτω από αυτόν τον τίτλο. Και τώρα να περάσω στους Αμερικάνους, και αυτοί έχουν κυκλοφορήσει νομίζω μόνο ένα full length album,
Black Death. Η Black Death είναι ένα ιδιαίτερο συγκρότημα. Αυτοί παίζανε περισσότερο, θα λέγα, Motorhead Steel Heavy Metal, άμα καταλαβαίνετε να πω. Πιο ίσως Rock and Roll Steel, πιο Blues Steel, πείτε το και έτσι, Heavy Metal. Και ίσως μπορούμε να τους θεωρήσουμε το πρώτο συγκρότημα με όλα τα μέλη έγχρωμους, θα λέγαμε, Αφροαμερικάνους από τις ΗΠΑ. Το πρώτο, πολύ πριν τους Bodycount. Πάρα μα πάρα πολύ καλή, Black Death, με το επίσης ομώνυμο ντεμπούτο τους, και νομίζω το μόνο που έχουν κυκλοφορήσει. Να πάω τώρα σε μια άλλη δουλειά που τώρα πρόσφατα τους έμαθα, και αυτοί Αμερικάνοι και αυτοί σχετικά καινούργοι, δηλαδή κυκλοφόρησα μόνο μια δουλειά το 2015, δεν κάνω λάθος. Ναι, το 2015. Final Sign. Final Sign, με το άλμπουμ τους που ακούει στο όνομα Hold High the Flames. Και αυτό μιλάμε για heavy power metal με κάποιες epic metal προεκτάσεις. Ο τραγουδιστής τους ακούγεται λίγο σαν να είναι από σουηδικό heavy power metal συγκρότημα. Άμα καταλαβαίνετε να πω, αν και Αμερικάνοι, πολύ καλός τραγουδιστής. Πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Πάρα πολύ καλό. Πάμε παρακάτω στους γνωστούς σχετικά Κανστέιν, Τσάιστέιν Κανστέιν, του David Κανστέιν. Λοιπόν, και αυτό το ντεμπούτο του άλμπουμ, είχαν και τραγουδίστρια μάλιστα, πώς λεγόταν αυτή η τραγουδίστρια, και η Λίθερ Λέωνε. Πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Λοιπόν, το ντεμπούτο του άλμπουμ που ακούει στο όνομα Mystery of Illusion. Πολύ καλό, όπως λέμε, αμερικανικό heavy power metal. Να συνεχίσω εδώ πέρα με ένα στυλ που κυμαίνεται στο χώρο μεταξύ του US Power και του Epic Metal. Η Twisted Tower Tower Dire, με τη συγκεκριμένη αυτή, θα λέγαμε, κυκλοφορία demos είναι βασικά, αν δεν κάνω λάθος. Είναι επανακυκλοφορία από demos τους, παλιά τους demo. Που ακούει στο όνομα Crest of Martyrs. Μπράβο, Crest of Martyrs, και μάλιστα Crest of Martyrs demos. Okay. Πω, καταπληκτική δουλειά. Τώρα, ένα συγκρότημα από Νορβηγία που είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του 92 μόνο άλμπουμς και μετά χάθηκε, νομίζω ότι χαθήκανε. Και αυτό είναι το δεύτερο τους full length άλμπουμ, οι λεγόμενοι Νορβηγοί Arts, οι οποίοι παίζανε ένα είδος πολύ καλού power metal, με κάποια progressive στοιχεία, αλλά πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή στο στυλ αυτό που παίζανε. Που ακολουθεί την ευρωπαϊκή, θα λέγαμε, power progressive γραμμή. Αλλά την πιο σκληρή, όχι την πολύ μελωδική. Πάρα πολύ καλή, και με το άλμπουμ που ακούει στο όνομα, το δεύτερο τους, For the Sake of Mankind, και ψάχνω ακόμα και το πρώτο τους full length άλμπουμ. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν να βίνω στη Θεσσαλονίκη, σε κάποια περίπτερα, δεν θυμάμαι πώς και πού, κάποια περίπτερα πουλούσαν, πώς το λένε, τα δύο τους αυτά άλμπουμ. Έτσι, περίπτερα, στον δρόμο. Δεν ξέρω πώς, booklet κυκλοφορίες, το πρώτο τους και το δεύτερο αυτό άλμπουμ των Arts. Αλλά τότε δεν ήξερα, δεν τους ήξερα και δεν ασχολήθηκα. Τόσο κρίμα, δεν τα είχα αγοράσει ήδη από τότε τα δύο τους αυτά άλμπουμ. Μιλάμε για κάτι το πολύ ιδιαίτερο. US Power Metal με progressive στοιχεία. Τώρα ακόμα δύο δουλειές, καταπληκτικές κατά τη δική μου γνώμη. Σε αυτό τους έχω ξαναφερθεί, μιλάμε για τους Δανούς. Για τους Δανούς Ranty, και αυτό έχει βγει από την No Remorse. Μιλάμε για ένα είδος compilation, συλλογής από διάφορα demo τους και διάφορα EP τους και single τους και live κομμάτια τους. Οι Δανοί λοιπόν Ranty με αυτό το καταπληκτικό album compilation. Κάποιοι έχει μέσα εδώ πέρα το καταπληκτικό ύμνο The Beast. Αλλά γενικά τα κομμάτια τους είναι ένα και ένα.
ένα και ένα των συγκεκριμένων δανών. Και αυτοί επίσης τους έφαγε δυστυχώς η μαύρη μοίρα. Κανείς δεν τους ξέρει, δυστυχώς. Δεν κατάφεραν να κυκλοφορήσουν και full length album, δυστυχώς. Παίζανε ένα είδος πάλι heavy metal, πολύ καλό. Και να τελειώσω εδώ πέρα με ακόμα μια καταπληκτική πρόταση για μένα, καταπληκτικό άλμπουμ. Οι Γάλλοι Sortilege, πώς λέγονται. Με αυτή την καταπληκτική τους αλμπουμάρα που ακούει στο όνομα Arms the Heroes, που σημαίνει Arms the Heroes, που σημαίνει τα δάκρυα των ηρώων, Tears of the Heroes, με αυτή την αρχαιοελληνική εικόνα. Λοιπόν, βέβαια αυτοί είχαν πάντα γαλλικό στίχο, αλλά ο γαλλικός στίχος δεν σε χαλάει καθόλου. Το στυλ που τραγουδάει ο τραγουδιστής, μιλάμε, πείτε το heavy metal, πείτε το power metal, όπως θέλετε πείτε το. Καταπληκτικό άλμπουμ, από την αρχή μέχρι το τέλος. Το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, τον Sortilege, κυκλοφόρησε νομίζω και κάτι καινούριο μέσα στο 2023, δεν είμαι σίγουρος, αλλά είτε έτσι τελειώς, μιλάμε για κάποιες τις καλές, πολύ αγαπημένες, σχετικά άγνωστες. Περισσότερες είναι βέβαια, όσοι ξέρουν βέβαια του Κλούβεν Χου, δεν τους έγα άγνωστους, ή ο Στρογκόθ, δεν τους έγα απόλυτα άγνωστους. Δουλειές σχετικά, ίσως πιο occult δουλειές από heavy metal, παλιά heavy metal και πιο καινούρια, heavy metal και power metal συγκροτήματα. Από το Ισραήλ, την Ισραήλ, stay metal και stay heavy.